Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, μας αξιώνει ο Θεός να είμαστε και πάλι μαζί σε μία ακόμα εκπομπή και στην σημερινή μας συνάντηση θα δούμε το Ευαγγέλιο της Κυριακής, Κυριακή Τρίτη του Λουκά. Στην περικοπή αυτή του Ευαγγελίου μας αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς το θαύμα της Αναστάσεως του Ιού της Χήρας της Ναΐν. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο αρχηγός της ζωής και του θανάτου, ανέστησε τον ιό της Χήρας, όπως έπειτα από λίγο καιρό ανέστησε και τον φίλο του τον Λάζαρο, ο οποίος είχε κοιμηθεί ήδη τέσσερις ημέρες, για να μας δείξει με τον τρόπο αυτό ότι είναι Κύριος και εξουσιαστής της ζωής μας και ακόμη ότι ο θάνατος υποχωρεί μπροστά στην παντοδυναμία του Θεού και οι αναστάσει αυτέ που αναφέραμε, όπω και η ανάσταση τη κόρη του Ιαΐρου, προεικονίζουν την εκνεκρόν ανάσταση του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η περικοπή την οποία θα μελετήσουμε σήμερα τη Τρίτης Κυριακή του Λουκά είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, στίχοι 11 έως 17. Το καιρό εκείνο επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην καλουμένην να είναι. Και συνεπορεύοντο αυτό η μαθητέα αυτού ικανή και όχλος πολλής. Ως δε ίγγισε τη πύλη της πόλεως και ιδού εξεκομίζεται ο τεθνικός Υιός μονογενή στη μητρή αυτού και αυτή είναι χείρα. Και ιδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε και προσελθόν ύψα το σωρού, οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, νεανίσκε σι λέγω εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον τον Θεόν, λέγοντες ότι προφήτης Μέγας εγίγερτε εν ημίν, και ότι επεσκέψα το ο Θεός τον λαόν αυτού και η ερμηνεία του. Εκείνο τον καιρό ο κύριος συνέβη να πηγαίνει σε μία πόλη που ονομαζόταν Ναΐν και προχωρούσαν μαζί του αρκετοί μαθητές του και κόσμος πολλής. Μόλις όμως πλησίασε στην πύλη της πόλεως, ειδού μετέφεραν έξω τον πεθαμένο μοναχογιό της μάνας του και αυτή ήταν χείρα και πλήθος της πόλεως πολλοί ήταν μαζί της και όταν την είδε ο Κύριος την λυπήθηκε και της είπε μην κλες. Και αφού πλησίασε άγγιξε το φέρετρο και αυτοί που το σήκωναν στάθηκαν και είπε νεαρέ σε σένα λέω σήκω. Και ανεκάθισε ο νεκρός και ξεκίνησε να μιλάει και τότε ο Κύριος τον έδωσε στην μητέρα του και τους κυρίευσε όλους φόβος και ιερό δέος και δόξαζαν τον Θεό λέγοντας ότι μεγάλος προφήτης φάνηκε μεταξύ μας και ότι επισκέφθηκε ο Θεός τον λαό του. Όσο κι αν η σταυρική θυσία του λυτρωτού μας και η χριστιανική ορθόδοξη πίστη μας έχουν απαλύνει την σκληρότητα του θανάτου, δεν πάβει ο θάνατος να είναι ένα λυπηρό γεγονός στη ζωή των ανθρώπων. Ο ίδιος ο Κύριος γέμισε από βαθιά συγκίνηση και δάκρυσε την ώρα που πορευόταν προς τον τάφο του φίλου του, του Λαζάρου. Ο Απόστολος Παύλος από την άλλη δεν καταδικάζει την φυσική αυτή λύπη για τον θάνατο προς φιλών μας προσώπων. Συνιστά όμως ο Απόστολος Παύλος να μην λυπούνται οι χριστιανοί όπως λυπούνται οι άπιστοι. Με την εκνεκρόν Ανάσταση του Χριστού μας ο θάνατος νικήθηκε. Και για μας τους χριστιανούς δεν υπάρχει θάνατος αλλά κοίμησης. Όσοι έφυγαν δηλαδή από κοντά μας κοιμούνται και περιμένουν το σάλπισμα των αγγέλων κατά την Δευτέρα Παρουσία για να αναστηθούν και να κρυθούν από το Χριστό μας. Η χείρα του σημερινού Ευαγγελίου έχασε τον μονογενή ιό της. Προηγουμένως όμως είχε κυδεύσει και τον σύζυγό της. «Ήταν χείρα», μας αναφέρει το Ευαγγέλιο, «και τώρα συνοδεύει το νεκρό ιό της στην τελευταία του κατοικία, στον τάφο». «Η μητρική της καρδιά σπάραζε, τα δάκρυα έτρεχαν ποταμία από τα μάτια της, οι λιγμοί συντάραζαν το στήθος της». «Ποιος άραγε θα μπορούσε να καταπραΐνει τη λύπη της και να στεγνώσει τα δάκρυά της». Οι κάτοικοι της Ναΐν συμμετείχαν στον πόνο της, γι' αυτό και λαός πολλής συνόδευε την εκφορά του νεκρού. Πολλοί θα ήσαν και εκείνοι που με τα θερμά δάκρυά τους θα εξέφραζαν την ειλικρινή συμπόνια τους προς την θλιμμένη μητέρα. Καθώς όμως η πένθυμη αυτή συνοδεία προχωρούσε προς τα έξω από την πόλη, προς το κημητήριο και έφτασε στην πύλη της πόλεως, είδαν τότε μια άλλη συνοδεία πολλών ανθρώπων να ανεβαίνουν προς την πόλη. Τα πρόσωπα αυτής της συνοδείας ήσαν χαρούμενα και αυτό ήταν μια χτυπητή αντίθεση προς την εξερχόμενη κηδεία. Κέντρο αυτής της συνοδείας ήταν ο Χριστός, ο οποίος «επορεύεται εις πόλην ονομαζομένη να ειν». Μαζί με το Χριστό συμπορευόντουσαν εκτός από τους δώδεκα μαθητές και άλλοι αρκετοί μαθητές αλλά και πλήθος λαού πολλοί. Ήσαν οι άνθρωποι που είχαν γοητευθεί από την διδασκαλία του Χριστού μας, είχαν εκπλαγεί από τα πολυάριθμα και μεγάλα θαύματά Του και πίστευαν πλέον ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, ότι ήταν ο προσδοκόμενος Μεσσίας, ο λυτρωτής του λαού. Γι' αυτό λοιπόν και τον ακολουθούσαν με χαρά και ειδού αυτές οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στην πύλη της πόλεως. Ο Χριστός μας, αγαπητοί φίλοι, γνώριζε τον λόγο για τον οποίο θα πήγαινε στην ΑΐΝ. Αυτά που αναφέρει το Ευαγγέλιο δεν είναι τυχαία. Ο Χριστός ως καλός ποιμένας και ως ο μόνος αληθινός ποιμένας δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει το θεϊκό σχέδιο. Περιόδευε ο Χριστός όλη την επικράτεια για να κηρύξει και να σώσει το απολωλός πρόβατο. Όπως αυτός ο ποιμένας ο καλός που μας αναφέρει ο Χριστός στην παραβολή και δεν είναι άλλος από τον ίδιο φυσικά το Χριστό, αυτός ο ποιμένας είχε 100 πρόβατα και το ένα πρόβατο ξεστράτησε, χάθηκε. Και περιόδευε λέει για να το βρει το πρόβατάκι αυτό και να το φέρει στη μάνδρα. Αυτό έκανε και ο Χριστός επί γης. Περιόδευε σε όλα τα μέρη για να σώσει ψυχές. Όπως έγινε και με την Σαμαρίτιδα, δεν ήταν τυχαία η συνάντησή τους στο πηγάδι του Ιακώβ με την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα, όπως και τώρα με την Ανάσταση του Ιού της Χήρας της Ναΐν. Ο Κύριος λοιπόν προχώρησε προς την πένθυμη συνοδία, είδε την μητέρα του Πενθή και κατενόησε τον πόνο της στάθηκε κοντά της και με φωνή γεμάτη στοργή και συμπόνια τη είπε «Μη κλαίε, μη κλαίς». Όταν την είδε την σπλαχνίστηκε, μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής. Πώς της λέει ο Χριστός να μην κλαίει και να μην στενάζει. Η θλίψη της ήταν τόσο βαριά, ο πόνος της ήταν βαθύς. Η στεναγμή και τα δάκρυά της ήταν κατά πάντα δικαιολογημένα. Ο θάνατος την επισκέφτηκε, της άρπαξε ό,τι πολυτιμότερο είχε στη ζωή της, το μονάκριβο παιδί της. Ποιος ξέρει, πριν πόσο καιρό, της είχε αρπάξει τον σύζυγό της. Πόνεσε φυσικά και τότε η γυναίκα αυτή, αλλά της είχε μείνει το παιδί της, παρηγοριά στον πόνο της, στήριγμα κατά το ανθρώπινο στη ζωή της, για να τη στηρίζει και να τη βοηθάει και στα γεράματά της. Πόσα και πόσα όνειρα δεν θα είχε κάνει η μητέρα για το παιδί αυτό. Και ιδού ο θάνατος της το άρπαξε επάνω στην ακμή της νιώτη του. Πώς λοιπόν να μην χύνει ποτάμι τα δάκρυά της. Κι όμως ο Χριστός της λέει μην κλαις. Πλησίασε προς το φέρετρο ο Χριστός. Το έπιασε, οπότε και αυτοί που το κρατούσαν σταμάτησαν με κάποια έκπληξη και απορία. Και παρακολουθούσαν όλοι και από τις δύο ομάδες με ένα ακαθόριστο δέος για να δουν τι πρόκειται να συμβεί. Ο χορηγός της ζωής, ο παντοδύναμος θεάνθρωπος, έδωσε διαταγή. «Ναι είπε, «σύ λέγω εγέρθητη». Διαπέρασε αυτό στιγμή το απεριόριστο υλικό σύμπαν η δεσποτική διαταγή και ακούστηκε στην χώρα των πνευμάτων. Και η ψυχή του νεανίσκου άκουσε την πρόσκλησή του Χριστού και επανήλθε αμέσως στο νεκρό σώμα. Και ο νεανίσκος εντελώς υγιής αναστήθηκε, κάθισε στο φέρετρο και ξεκίνησε να ομιλεί. Με έναν λόγο του δηλαδή ο Χριστός ανέστησε το νεκρό ιό της χήρας, εξαφάνισε τον θάνατο και του έδωσε την ζωή. Είναι η ίδια φωνή που διέταξε την δημιουργία γεννηθεί το φως και γένε το φως. Βλαστησά το η γη βοτάνιν χόρτου και ευλάστησε. Ο Χριστός δίνει τη ζωή και ο Χριστός την προστατεύει. Κατάπληκτοι έμειναν όλοι μπροστά στο ανέλπιστο μέγα γεγονός. Κάτι περισσότερο, σαν να αισθάνθηκαν κατά την ώρα εκείνη ζωηρότατα την παρουσία του Θεού και κατελήφθησαν από ιερό φόβο ανάμικτο με ευλαβή σεβασμό προς τον Χριστό. Και όλοι, φυσικά όμως περισσότερο από όλους, οι χαροκαμένοι, αλλά τώρα χαρούμενοι μητέρα, δόξαζαν τον Θεό και έλεγαν ότι «Μέγας προφήτης παρουσιάστηκε μεταξύ μας και ότι ο Πανάγαθος Θεός επισκέφθηκε τον λαό Του». Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακόμη ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού ομοούσιος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα και τον νόμιζαν σαν κάποιο μεγάλο και σπουδαίο προφήτη. Το καταπληκτικό αυτό γεγονός της Αναστάσεως του νεκρού Νεανίσκου διαδόθηκε σε όλη την περιοχή. Αυτοί που το είδαν το διακήρυξαν και το περιέγραφαν παντού ως αυτόπτες μάρτυρες. Πιθανότατα και πολλοί από τις γύρω Κομοπόλης, θα ερχόντουσαν στην ΑΐΝ για να συνομιλήσουν με τον αναστημένο νεανίσκο και σε όλους ενισχυόταν η πίστη ότι οι ψυχές ζουν με τα θάνατον και ότι τα νεκρωμένα σώματα είναι δυνατόν να αναστηθούν με την δύναμη του Θεού. Πράγματι αγαπητοί φίλοι, οι ψυχές αυτών που έφυγαν από κοντά μας δεν πεθαίνουν, δεν εξαφανίζονται δεν πέφτουν στο μηδέν και ούτε στην ανυπαρξία, αλλά ζουν και υπάρχουν στην χώρα των πνευμάτων, στον πνευματικό κόσμο, όπου και περιμένουν την Ανάσταση των νεκρωμένων και διαλυμένων σωμάτων, και ούτε υπάρχει μετεμψύχωση ή μετενσάρκωση. Αυτά είναι πλάνες και βλασφημίες. Όσον φεύγουν, οι ψυχές τους περιμένουν για να χρηθούν. Και αν διέπραξαν καλά έργα επί της γης και πίστευαν στο Χριστό, μεταβαίνουν σε μία πρόγευση του Παραδείσου. Αν πάλι δεν έπραξαν αγαθά έργα και βλασφημούσαν τον Χριστό, με έργα και με λόγια, τότε προγεύονται την κόλαση. Μόνοι μας χτίζουμε τον Παράδεισο ή την κόλασή μας, αναλόγως με τις πράξεις μας και τις επιλογές μας που κάναμε όσο ζούσαμε. Στην παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου μας διδάσκει ο Κύριος ότι και οι δυο τους ζούσαν με πλήρη αυτοσυνείδηση. Ο μακάριος Λάζαρος ζούσε κοντά στον δίκαιο Αβραάμ. Ο κολασμένος πλούσιος πονούσε και βασανιζόταν στον άδειο. Και οι δυο τους όμως παρακολουθούσαν και γνώριζαν όπως φαίνεται από τα λόγια του πλουσίου όλα όσα συνέβαιναν στην γη είπε ο πλούσιος, «Πάτερ Αβραάμ καίγομαι, στείλε σε παρακαλώ τον Λάζαρο να με δροσίσει με την άκρη του δαχτύλου του, να μου βρέξει λίγο τη γλώσσα με λίγο νερό, διότι καίγομαι». Και του απάντησε ο Αβραάμ, «Εσύ του λέει παιδί μου όσο ζούσες, απόλαυσες μεγαλία και άνεση στο παραπάνω, ενώ ο Λάζαρος όλα αυτά τα στερήθηκε». Και λέει ο πλούσιος, «Τότε «Πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ στείλε τον Λάζαρο πίσω στους δικούς μου, έχω λέει πέντε αδελφούς, στείλε τον Λάζαρο να τους προειδοποιήσει να μην έρθουν εδώ». Και του απαντάει ο Αβραάμ, «Ακόμα και νεκρός λέει να αναστηθεί, δεν θα πιστέψουν. Έχουν το Μωυσή και τους προφήτες. Ας μελετήσουν τον νόμο του Θεού και ας ερευνήσουν τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν». Και πράγματι, αγαπητοί φίλοι, ο Χριστό μα είπε αυτήν την παραβολή και τον φτωχό τον ονόμασε με το όνομα Λάζαρος. Και μετά από κάμποσο καιρό αναστήθηκε κάποιο Λάζαρος. αλλά δεν ήταν ο Λάζαρο τη παραβολή, γιατί αυτό ήταν μια ιστορία. Ιστορίε όμω, οι παραβολέ του Χριστού, που περιέχουν αλήθεια μέσα. Αναστήθηκε ο φίλο του, ο Λάζαρο, που δεν έχει καμία σχέση με τον Λάζαρο τη παραβολή όπω είπαμε και πάλι δεν πίστεψαν στο Χριστό. Οπότε λοιπόν και εμείς ας μην περιμένουμε μεγάλα και θαυμαστά να συμβούν για να μετανοήσουμε, ας μην περιμένουμε νεκραναστάσεις να δούμε ή κάτι το υπερκόσμιο ή κάποια δυσκολία να έρθει, αλλά να μετανοήσουμε τώρα. Γιατί έχουμε το Χριστό, έχουμε τους Αποστόλους που μας τα διατύπωσαν όλα αυτά, έχουμε τους Αγίους Πατέρες Έχουμε τους βίους των Αγίων μας. Οι βίοι των Αγίων είναι μικρά Ευαγγέλια θα λέγαμε. Είναι το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη. Οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να πούμε «δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν φρόντισα». Η αμέλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία και δεν συγχωρείται η άγνοια των γραφών από αμέλεια. Να μελετάμε την Αγία Γραφή καθημερινά να μελετάμε τους Αγίους Πατέρες, γιατί το Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες, όπως έχουμε πει και σε άλλη μας συνάντηση, είναι ο μοναδικός αλάνθαστος οδηγός. Γιατί αυτά που είπαν οι Πατέρες της Εκκλησίας, τα είπαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και όσα γεγονότα από τις παραβολές τα θαύματα του Χριστού, όσα λόγια από τις επιστολές των Αποστόλων δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε επειδή το μυαλό μας είναι στενό από την αμαρτία, γι' αυτό ο Θεός μας έστειλε τους Αγίους Πατέρες και τα εξήγησαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι ερμηνευμένο. Οι Πατέρες, όπως για παράδειγμα Ιερός Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος, Άγιος Κύριλος Αλεξανδρίας, αλλά και πιο σύγχρονοι, Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ο Πατροκοσμάς ο Ετωλός και άλλοι Άγιοι, έχουν ερμηνεύσει την Αγία Γραφή και μας έχουν αφήσει σπουδαία παρακαταθήκη. Πρέπει αυτά να τα διαβάζουμε για να ξέρουμε πώς να πορευόμαστε. Ο Κύριος μας την ώρα της Σταυρώσεως είπε στον μετανοή "Σήμερα «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο και εννοούσε με αυτό ότι το σώμα θα νεκρωθεί μετά από λίγο». Η ψυχή όμως του πρώην ληστού, του μετανοημένου ληστού, θα ζει και θα εφραίνεται στον παράδεισο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη ομιλεί για τις ψυχές των Αγίων Μαρτύρων της Πίστεως που ζούσαν κοντά στο ουράνιο θυσιαστήριο, στον θρόνο του Θεού. Αυτή είναι μια μεγάλη και παρήγορη αλήθεια. Οι ψυχές των κεκοιμημένων ζουν και αυτή η πίστη απαλύνει την σκληρότητα του θανάτου και χύνει γλυκιά παρηγοριά στις καρδιές που πενθούν για τον θάνατο. Όπως και να το εξετάσουμε, ο θάνατος είναι μία θλίψη για τους ανθρώπους. Αν όχι η πιο βαριά, πάντως μία από τις πιο βαριές. Ο θάνατος είναι κάτι ξένο προς την ανθρώπινη φύση, αντίθετο προς τον πόθο τη αιωνιότητας που έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο τον οποίο τον έπλασε αθάνατο. Του έδωσε την δυνατότητα να μην γνωρίσει ποτέ θάνατο, αλλά ήρεμα και με ευχάριστο τρόπο να μεταβεί από την επίγεια ζωή του στην ουράνια μακαριότητα. Μεσολάβησε όμως η αμαρτία. Η αμαρτία των πρωτοπλάστων, οι αμαρτίες οι δικέ μας, η αμαρτολότητα του ανθρωπίνου γένους και κανείς δεν έμεινε δεν μένει και δεν θα μείνει αμόλυντος από την αμαρτία. Αλλά όπου υπάρχει αμαρτία, εκεί σαν αποτέλεσμα αυτής, σαν αναπόφευκτη συνέπεια της αμαρτίας, έρχεται ο θάνατος. Εξαιτία της αμαρτίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμον. Εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλε και απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν. Είχε δίκιο ο σοφός Σιράχ της Παλαιάς Διαθήκης να αναφωνεί «Ω θάνατε, πόσο καταθλιπτική και οδυνηρή είναι και μόνο η ανάμνησή σου». Σύντροφος του θανάτου είναι η λύπη, όχι όμως η έξαλλη λύπη, η καταθλιπτική μελαγχολία, η θρήνη και η κοπετή, η απελπισία και ο μαρασμός, αλλά η καταθεών Θεόν λύπη, το καταθεών πένθος και η λύπη αυτή απαλύνεται από τη γλυκιά ελπίδα ότι η ψυχή αυτού που έφυγε ζει ασφαλής και χαρούμενη στον ουρανό. Το σώμα μπορεί να παραδίδεται στη φθορά και την αποσύνθεση, αλλά θα αναστηθεί κατά τη μεγάλη εκείνη ώρα της Δευτέρας Παρουσίας και θα είναι άφθαρτο, αιώνιο, ωραίο και ένδοξο. Ο χωρισμός μας με τα αγαπητά μας πρόσωπα που έφυγαν είναι για λίγα χρόνια, είναι προσωρινός. Θα έρθει και για μας η ημέρα του Κυρίου, οπότε θα φύγουμε από τη ζωή αυτή, θα φύγουμε από την προσωρινή επίγεια κατοικία μας, για να πετάξουμε προς τον ουρανό, για να συναντήσουμε τον Χριστό, αλλά και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Προς τον νεκτάριο, ο οποίος έχασε το μονάκριβο γιο του, του αποστέλει συλληπιτήριο γράμμα ο Μέγας Βασίλειος και του λέει τα εξής «Στάσου ηρωικός αγωνιστής ενώπιον της συμφοράς και μην αφήσεις τον εαυτό σου να καταποντιστεί στην λύπη. Δεν έχασες το παιδί σου διότι αυτό στην πραγματικότητα ζει κοντά στο Θεό. Δεν έσβησε η ύπαρξη και η ζωή του αλλά μετατέθηκε προς το καλύτερο» δε σκέπασε τον αγαπητό σου γιο η γη, αλλά τον υποδέχθηκε ο ουρανός. Ας κάνουμε λοιπόν λίγη υπομονή και έπειτα από μικρό διάστημα θα είμαστε μαζί του. Δεν θα είναι πολύ ο χρόνος του χωρισμού μας από αυτόν, όλοι προς το ίδιο τέρμα κατευθυνόμαστε. Παράδειγμα γενεοψυχίας μπροστά στο θάνατο αποτελεί ο δίκαιος Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης όταν οι γνωστοί του του είπαν ότι και τα δέκα παιδιά του έπεσε το σπίτι και τα πλάκωσε και πέθαναν με βίαιο τρόπο, ο Ιώβ δεν γόγγισε ενώπιον του Θεού, αλλά τι είπε. «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο, ως το Κυρίο έδωξεν, ούτο και εγένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας». Δηλαδή όπως ο Κύριος μας τα έδωσε, έτσι ο Κύριος μας τα πήρε πίσω. Όπως ήθελε ο Θεός, αυτό ακριβώς και έγινε. Α είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, από του νυν και έως του αιώνος, από τώρα και σε όλους τους αιώνες. Πόνεσε ο Ιώβ, τα παιδιά του έχασε, αλλά δεν γόγγισε και δεν καταλήφθηκε από λύπη, όπως κάνουν οι κοσμικοί άνθρωποι, που δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή. «Ο θάνατος είναι η αρχή της ζωής», λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και τι εννοούν με αυτό, ότι ο θάνατος θέτει τέρμα στην επίγεια ζωή, αλλά εγγενιάζει την αρχή της αιώνια ζωής. Δεν είναι εξαφάνιση, αλλά μετάβαση από το κατώτερο στο ανώτερο, από την θλίψη προς τη χαρά» από τους κινδύνους της γης στην ασφάλεια του ουρανού. Ο πιστός, όταν τα σκέφτεται όλα αυτά, αντιμετωπίζει νικηφόρα την λύπη του θανάτου και αισθάνεται παρηγοριά και ειρήνη. Ο Ιερός Χρυσόστομος, στον κατηχητήριο λόγο του για την Κυριακή του Πάσχα, αναφέρει «Μη δεις οδηρές πτέσματα, συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτηλε, μη δεις φοβείς θω θάνατον, ηλευθέρωσε γαριμάς ο του σωτήρος θάνατος, έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος. Κανείς να μην απογοητεύεται για τα αμαρτήματά του, ο τάφος της Αναστάσεως είναι πηγή της ηγνώμης. Μη σκιάζεται κανείς τον θάνατο, λευτερωθήκαμε από τα δεσμά του θανάτου με τον σταυρικό θάνατο του σωτήρα μας» παραδόθηκε εκουσίως στο θάνατο και τον εξαφάνισε. Ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και τον λαφυραγώγησε. Εσκύλευσε τον Άδη. Σκύλευσε σημαίνει λαφυραγώγησε. Ο Παμφάγος Άδης κατάπιε την σάρκα του Χριστού, αλλά πικράνθηκε και την απέβαλε. Ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε, ανέστη Χριστός και πεπτόχασι δαίμονες, ανέστη Χριστός και χέρου συνάγγελοι, ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Αναστήθηκε ο Χριστός και εσύ άδει κατατροπώθηκες. Ανέστη ο Χριστός και καταγκρεμίστηκαν οι δαίμονες. Ανέστη ο Χριστός και οι άγγελοι σκυρτούν από χαρά. Χριστός ανέστη. Η ζωή πια κυριαρχεί. Ο θάνατος νικήθηκε. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επιμνήματι. Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των και εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Χριστός αναστήθηκε. Οι νεκροί θα αναστηθούν. Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Χριστός και έγινε η αρχή. Όλοι οι και θα ξυπνήσουν. Στον Αναστάντα Χριστό ανήκει η δόξα και η εξουσία στους απέραντου αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι, είναι πάντα μαζί μας, αρκεί να τον επικαλεστούμε, αρκεί να δείχνουμε μετάνοια. Ο άνθρωπος είναι σκόλιξ μηδαμινός όταν συγκρίνεται με τον απειροτέλειο Θεό. Αυτό μας λέει ο Προφήτας Δαβίδ. Στο φάσμα της παγκόσμιας υπάρξεως και της παγκόσμιας ζωής η ζωή ενός ανθρώπου διαρκεί για πάρα πολύ μικρό, μηδαμινό χρονικό διάστημα. Είναι αμαρτωλός και ένοχος ο άνθρωπος και είναι αδύνατος και ανίκανος να διορθώσει και να σώσει τον εαυτό του. Κι όμως, παρόλες τις αδυναμίες και τις αμαρτίες μας, δεν πάβουμε να είμαστε πλάσματα δημιουργημένα από το Θεό. Ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Είναι το μεγαλύτερο δημιούργημά Του. Και βλέπετε, παρόλη την αμαρτία μας, ο Θεός προνοεί για μας και μας φροντίζει με στοργή. Ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο τις πνευματικές και υλικέ δωρεές Του. Τον εξυψώνει και τον αναδεικνύει βασιλέα και κύριο όλη τη δημιουργία. Για τον άνθρωπο έχει ετοιμάσει ο Θεός βασιλεία ουράνιο. Για χάρη του ανθρώπου έγινε άνθρωπος ο Θεός και της ανθρώπης συνανεστράφη. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό με μικρό το θήτα, δηλαδή να τον εξυψώσει στο θεοειδές αξίωμα, να του δώσει την Αθανασία και να τον κάνει συγκληρονόμο και συμβασιλέα του στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως ακριβώς δηλαδή ήταν η πρωτόπλαστη προ παρακοής. Ο Πανάγαθος Θεός μας επισκέπτεται, μας παρακολουθεί συνεχώς, έρχεται να δει τις δυσκολίες μας, τους κινδύνους στους οποίους είμαστε εκτεθειμένοι και χάρη σε αυτές τις επισκέψεις του Θεού στη ζωή μας, ξεφεύγουμε από πνευματικούς και σωματικούς κινδύνους, στεκόμαστε στα πόδια μας και προχωράμε, προχωράμε μπροστά διότι μας στηρίζει ο Θεός στον δρόμο της πνευματικής αλλά και της αισθητή της ανθρώπινης δηλαδή ζωής. Μας φυλάει ο Θεός από ολισθήματα, από κακοτοπιές και στραβοτιμονιές και αξιωνόμαστε με τη χάρη του Θεού να κάνουμε και κάποια καλά έργα, όσα μπορεί ο καθένας, αναλόγως με την δύναμη και με τα τάλαντα που το εμπιστεύθηκε ο Θεός. Ούτε ο πιο φιλόστοργος πατέρας δεν επισκέπτεται τόσο συχνά το μονάκριβο και πολύ αγαπημένο παιδί του και δεν του συμπαραστήκατε τόσο όσο ο Θεός στον καθένα από εμά. Είναι παρόν ο Θεός, είναι δίπλα μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, όταν συμβεί να χάσουμε κάποιον άνθρωπο τον οποίον τον αγαπάμε, δεν θα πρέπει να θρηνούμε όπως οι κοσμικοί, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Δεν πρέπει να κλαίμε απελπισμένα, οτιδήποτε κι αν μας συμβεί, πρέπει να κλέμε μόνο με δάκρυα μετανοίας για να λυτρωθούμε από την αμαρτία. Κάποιος εκκλησιαστικός πατέρας είπε ότι τα ωραιότερα στολίδια του προσώπου είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και παρακαλώ συγκρατήστε το. Τα ωραιότερα στολίδια του προσώπου μας είναι τα δάκρυα της μετανοίας και τα χειρότερα στίγματα της ψυχής είναι τα δάκρυα της απελπισίας. Η απελπισία είναι η χαρά του διαβόλου. Οι Άγιοι μας ζητούσαν πάντα δάκρυα μετανοίας. Με αυτά καλλιέργησαν και καλλιεργούν τις πιο άγονες ερήμους. Όταν το χωράφι εντός εισαγωγικών της ψυχής μας νιώθουμε ότι είναι ξερό, ότι είναι χέρσο, να παρακαλάμε το Χριστό μας να μας δίνει δάκρυα μετανοίας και συντριβή και με αυτά τα δάκρυα να το ποτίζουμε το χωράφι της ψυχής μας για να μπορέσει να γίνει γη αγαθή και να καρποφορήσει μέσα μας ο σπόρος του Ευαγγελίου και να βλαστήσουν όλες αυτές οι αρετές και η ευλογία του Θεού που δίνει στη ζωή μας. Ο Θεός στο πρόσωπό μας εξ αρχής ζωγράφισε τη χαρά μετά όμως ήρθε ο σατανάς και σκιτσάρισε το κλάμα. Ο Χριστός όμως το κλάμα που μας έδωσε ο σατανάς το μεταμόρφωσε από τυραννικό και το έκανε λυτρωτικό. Να κλέμε για να σωθεί η ψυχή μας, για να έχουμε μετάνοια τα κλάματα, τα δάκρυα, να είναι αποτέλεσμα ψυχής που ζει εν μετανία. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός μας είπε στην χείρα της Ναΐν αλλά και στον κόσμο, μην κλαίτε απογοητευτικά, να κλαίτε λυτρωτικά. Κατήργησα τον θάνατο και την αμαρτία με τα δάκρυα της μετανοίας. Όπου υπάρχει δάκρυ μετανοίας, δεν υπάρχει θάνατος. Αυτά μας λέει ο Κύριος μας. Στο σημείο αυτό, άλλη μία ευλογημένη συνάντησή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, πάντοτε να χαίρεστε με την χαρά του Αναστάντος Χριστού, με τη χαρά της Αναστάσεως και να μην είστε σκυθροποί. Ο Θεός μας θέλει χαρούμενους, να χαιρόμαστε, να μην μας στεναχωρεί τίποτα. Ό,τι έρθει και ό,τι γίνει στη ζωή μας συμβαίνει με την θέληση του Θεού. Όλα αυτά που γίνονται ο Θεός τα επιτρέπει. Να είστε όλοι και όλες καλά ο Χριστός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε